Θέλουμε περίπου 2 δεκαετίες μια συνεργασίας η οποία σε επίπεδο συνεργασίας είναι πρωτοφανή στα χρονικά τα παγκόσμια στον χώρο του αθλητισμού. Μιλάμε σχεδόν με τα μάτια, με τις εικόνες, με τα χέρια και συμφωνούμε ταχύτατα σε πάρα πολύ κρίσιμα θέματα. Αυτό δείχνει ακριβώς το επίπεδο αυτής της συνεργασίας και το επίπεδο ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμεθα. Ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με την επιθυμία της οικογένειας Λάτσι το 2001, όπως ανέφερε ο κ. Βλασταράκης, και από τότε ζήσαμε μεγάλες στιγμές, διότι η συνεργασία αυτή, δεν θα την λέγα σκέτη χορηγία, είναι συνεργασία πραγματική, συνέβαλε στο να μπει το ελληνικό μπάσκετ σε μια άλλη τροχιά. Σε περίοδο τότε που ήταν ειλικρινά προβληματική, η παρουσία, η συμβολή και η συνεργασία της Eurobank ήταν καταλυτική για την πορεία του ελληνικού μπάσκετ. Και μιλάω για το ελληνικό μπάσκετ, διότι υπάρχει και μπάσκετ στην Ελλάδα. Είναι δύο θέματα τα οποία τα διαχωρίζω. Το ελληνικό μπάσκετ πάει πολύ καλά, επειδή κάποιοι γκρινιάζουν και μας ακούνε και εδώ σήμερα. Το ελληνικό μπάσκετ πάει περίφημα. Πάει πολύ καλά, έχει υποδομή, είναι πολύ βαθιά και καλά θεμελιωμένο και ελπίζω και από τις διάφορες που αναμειγνύονται να τύχει ιδιαίτερης προσοχής ο Έλληνας παίκτης. Ο Έλληνας παίκτης που σήμερα εκπροσωπείται εδώ από τους παίκτες του ανώτατου βαθμού εκπροσώπησης εθνικής ομάδος. Μου έδωσε την ευκαιρία η Eurobank να πω ορισμένα πράγματα που ακριβώς χρήζουν και περαιτέρω ανάλυσης, αλλά και συμβολής από αυτούς που σε κάποιο μέτρο συμβάλλουν στην πιο πέρα πορεία του ελληνικού μπάσκετ. Ας τιμήσουμε το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο μάλιστα είχε την ευτυχία, ένα πράγμα το οποίο και αυτό έχει πάει στην πάντα και θα πρέπει να το επαναφέρουμε, ότι πραγματοποιήθηκε, όπως είπε ο κ. Βλασταράκης, είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που προκρίθηκε εδώ και αρκετό καιρό για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, από μια ομάδα που σε νεκροτήτω εκ των πραγμάτων μέσα από μεγάλες δυσκολίες. Τα παιδιά που είναι εδώ και που εκπροσωπούν την εθνική ομάδα, εκείνη που ουσιαστικά προέκρινε την θέση μας στην τελική φάση, γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι δυσκολίες, οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις και γενικότερα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε, και οφείλω δημόσια εδώ από τη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας να τα συγχαρώ για μια ακόμη φορά. Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας που το Φεβρουάριο έστειλαν την Εθνική μας Ομάδα από το Φεβρουάριο στην Κίνα. Ορισμένοι δεν είναι εδώ. Ειλικρινά λυπάμαι. Αλλά θα πρέπει τα ονόματά τους πάντα να τα μνημονεύουμε και να μνημονεύουμε και την σύμβολή τους στο ότι είμαστε όλοι εδώ σήμερα και προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο ταξίδι. Το ταξίδι το οποίο νομίζω ότι θα είναι επιτυχές και με την παρουσία και των άλλων παιδιών στην μακρινή Κίνα, όπου πιστεύω ότι όλοι θα είμαστε στο και νοερά εκεί και θα πρέπει από κάθε μετερίζει να συμβάλλουμε ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αθλητικό αποτέλεσμα, και νομίζω θα το έχουμε. Και με τη συμβολή πάντα του μεγάλου μας χορηγού, της Eurobank, μια και είμαστε εδώ, μου θυμίζει και μέρες έτσι λαμπρές, αρχικές μέρες του 2021-2022, του 1 και του 2, αλλά λέω το 2021 και το 2022, διότι δεν το πατυχαία. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας και τότε θα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Έχει σημασία αυτό που λέω στους εκπροσώπους εδώ του Eurobank και δεν το λέω τυχαία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία. Περιμένουμε. Πάντως, εδώ το πάτε δημόσια και λαμβάνετε σοβαρά υπόψη αυτό.
αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε όμως και να το διαπραγματευτούμε, όχι έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία. Συγγνώμη αν κουράζουμε, αλλά δυστυχώς και αυτά χρειάζονται προκειμένου να προβάλλουμε αυτό το μεγάλο γεγονός αθλητικό της παρουσίας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας. Είναι μεγάλη σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό και γενικότερα για τον ελληνικό μπάσκετ, και να ευχαριστώ για μια ακόμη φορά δημόσια τον μεγάλο χορηγό, την Eurobank, για τη συμβολή της σε αυτή την επιτυχία την τεράστια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τα παιδιά θα τα λέω συνέχεια. Γεια σας.